Και αντί να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τη συζήτηση, ξεκινήσαμε με τη μουσική. Τι πιο ωραίο, δεν εντάξει. Δεν είναι θέμα να πούμε αν ανατρέπεται ένα πρόγραμμα ή όχι, γιατί μια συνάντηση η οποία έχει 160 μουσικούς, σαμπουνιέρδες και τουμπακάριδες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθεί κατευθείαν σε μια συζήτηση, κατευθείαν σε ένα τέτοιο χώρο, που ο ίδιος ο χώρος πρώτα απ' όλα σε κάνει να ξεκινάς να παίζεις, να ξεκινάς να τραγουδήσεις, να φτιάξεις την παρέα σου πάνω απ' όλα. Και όπως βλέπετε, με εντελώς αυθόρμητο τρόπο, όπως λέει εδώ και ο Θοδωρής, ξεκίνησαν όλοι και παίζουν. Θέλω να σας πω, μην έχετε αγωνία αν θα παίξετε ή δεν θα παίξετε. Θα βρούμε τρόπο να παίξουν όλοι. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να παίξουν όσο γίνεται περισσότεροι. Και πιο πολύ, θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε και χθες και σήμερα το βράδυ, με αυτούς που δεν έχουν παίξει ποτέ. Σίγουρα θα σε συναντήσεις, εννοώ. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Στη συζήτηση θα υπάρχει ένα συντονισμός από τον κύριο Λιάβα, τον Λάμπρο τον Λιάβα, τον καθηγητή που μας συνοδεύει πάντοτε, που είμαστε πλέον μια ομάδα μαζί του, τον Χάρη τον Σαρή, με τον οποίο επίσης έχουμε ξεκινήσει μια γενικότερη προσπάθεια έρευνας για το όργανο και γενικά για την πορεία της παραδοσιακής μουσικής της Κυκλάδες. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία της και την κυρία Χατζηνικολάου, την οποία τώρα την είδα, που βρίσκεται εδώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λάμπρο, αν θέλεις, έλα να βάλουμε ένα μπρος στη συζήτηση. Χάρη και εσύ, έλα. Καλημέρα, λοιπόν, και από εδώ. Το θέμα δεν είναι η συζήτηση. Η συζήτηση είναι, νομίζω, συζητήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές και μεταξύ μας. Απλώς, ίσως, να βάλουμε κάποια πράγματα και να σκεφτούμε λίγο και για το μέλλον αυτής της συνάντησης, όλης αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε να δούμε είναι να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο τι έγινε μέχρι τώρα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. 7 χρόνια λοιπόν ξεκινήσαμε, κάποτε λέγαμε ότι η ομάδα δεν θα πιάσει ούτε καν ένα ταξί ή ένα μικρό βανάκι και βρεθήκαμε να είμαστε 160 και 170 και 200 σε αυτές τις συναντήσεις. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος. Ο πρώτος στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν να κάνουμε ένα προσκλητήριο και να κάνουμε μια καταγραφή σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων ποιοι παίζουν τσαμπούνες, τουμπάκια και σουράβια. Αυτός ο στόχος πέτυχε. Ο δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στη συνέχεια, να δούμε κάποιους άλλους από τα γειτονικά νησιά. Είχαμε επικοινωνία με την Κάλυμνο, με την Κρήτη και αυτός ο στόχος κάπου άνοιξε και έτσι μπορέσαμε να δούμε και τις σχέσεις της τσαμπούνας της Κυκλαδίτικης με τις άλλες των άλλων νησιών. Ο τρίτος στόχος ήταν να πλησιάσουμε αυτούς τους μουσικούς που δεν είχαν την ευκαιρία είτε για πρακτικούς λόγους είτε για λόγους υγείας
να έρθουν στις συναντήσεις μας. Αρκετούς από αυτούς κατορθώσαμε και τους εντοπίσαμε και στη συνέχεια πήγαμε και τους βρήκαμε και τους καταγράψαμε. Ο άλλος στόχος ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες καταγραφές πέρα από τις συναντήσεις. Κάποιους από εσάς που σας γνωρίσαμε εδώ πέρα, να πάμε να σας βρούμε στο χώρο σας, να γίνει μια καταγραφή και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, πιο προσιτές, ίσως σε συνδυασμό με, με κάποια δρόμενα και έθιμα που γίνονται τα χειροσφάγια, όπως γίνονται οι κουδουνάτι της απόκριες, γιατί κακά τα ψέματα εκεί η τσαμπούνα λειτουργεί με άλλο τρόπο. Οι μασκαράδες, όλα αυτά. Και αυτό ως ένα βαθμό ήδη δρομολογήθηκε και έχει γίνει μια καταγραφή αρκετά καλή. Ο επόμενος και επίσης μεγάλος στόχος ήταν να δοθεί το μήνυμα στη νέα γενιά να μην τρέπεται να παίξει σαμπούνα και να ακολουθήσει, και νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους σημαντικότερους στόχους που πέτυχε αυτή η συνάντηση. Το ότι ξεκινήσαμε με μικρά παιδάκια που θυμάμαι τον Παναγιωτάκη και τους άλλους στη Τζιά, τίποτα τόσους, και τώρα σήμερα τους βλέπουμε να έχουν λόγο και να έχουν θέση δίπλα στους παλιούς τους σαμπουνιέριδες, αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός και ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει πια δρόμος για την τσαμπούνα. Δεν είναι απλώς το όργανο για τους γέρους και απλώς που θα παίξει μια φορά το χρόνο στις απόκριες και τελειώσαμε. Ήδη λοιπόν υπάρχει ένα μέλλον για την τσαμπούνα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε συνδυασμό με το αρχείο το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει και δημιουργείται, και σε αυτό θέλουμε κάποια στιγμή και τη δική σας βοήθεια, θα επικοινωνήσουν μαζί σας και ο Χάρης και ο Πέτρος και άλλοι μουσικολόγοι της συνάντησης για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τα κομμάτια που έχουμε υπογραφήσει πιο καλά μαζί σας. Και έτσι να υπάρξει κάποια στιγμή ένα πολύ καλό αρχείο στην Ομαρχία Κυκλάδων, όπου όσοι θέλουν στο μέλλον να μπορούν να ακούνε την τσαμπούνα, πώς έπαιζε αυτός, πώς έπαιζε ο άλλος, πώς έπαιζε στο κάθε νησί, το ρεπερτόριο, πώς το ίδιο κομμάτι που ακούμε εδώ μεταξύ σας, σε κάθε νησί το παίζει να διαφορετικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην βρεθούν κάποια στιγμή να παίζει τσαμπούνα σε όλα τα νησιά το ίδιο πράγμα. Ακούσατε χθες αυτό που είπε ο Κώστας, ότι εγώ αυτό το μάθα από το βίντεο. Ίσως κάποια στιγμή, δύο-τρεις γενιές μετά, θα ανατρέξουν σε αυτό το αρχείο για να μάθουν κομμάτια, και εγώ πιστεύω ότι όταν εμείς θα έχουμε φύγει, αυτές οι ηχογραφήσεις και η παράδοση της σαμπούνας θα μείνουν και θα προχωρήσουν. Το λέει και το τραγούδι, αυτό το τόπο που είμαστε άλλοι τον είχαν πρώτα, τώρα τον έχουμε εμείς και άλλοι τον καρτεράνε. Αυτό είναι ο στόχος αυτόν εδώ τον συναντήσω. Είναι να δώσουμε τη σκυτάλη από την μια γενιά στην άλλη και να συνεχίσει. Κάτι ακόμα που πέτυχε, που ήταν τελείως απρόσμενο αυτή η συνάντηση, ήταν οι μετατσαμπουνιέριδες, όπως τους έχουμε πει. Μετατσαμπουνιέριδες είναι μια ομάδα από νέα παιδιά από την Αθήνα, πολλοί βρίσκονται εδώ, ο Περικλής, ο Αλέξανδρος και άλλοι, οι οποίοι ξεκινήσανε και παίζουν τσαμπούνα κάτω από άλλες συνθήκες, παίζουν στην Αθήνα. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και δημιουργούνται κάποιες περίεργες ορχήστρες έξω από τα όρια της παράδοσης, που όμως και αυτό είναι μια συνέχεια της παράδοσης. Η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι κάτι που θα επαναλαμβάνεται η ίδια πάντοτε. Το γεγονός ότι αυτά τα νέα παιδιά, αυτή είναι η μουσική, με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, πλησίασαν, μαθαίνουν τσαμπούνα, μαθαίνουν τα τραγούδια, μπαίνουν ανάμεσά σας, δημιουργεί ένα νέο ρεύμα. Άλλο ένα πολύ θετικό γεγονός από αυτή την συνάντηση ήταν ότι έγινε ένα φόρουμ. Το φόρουμ είναι στο ίντερνετ, είναι δηλαδή ένας δικτυακός χώρος, όπου ανταλλάσσουν όλη αυτή η γενιά, ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία. Ανταλλάσσουν πληροφορίες. Έχει γίνει δηλαδή άλλη μια μικρή παρέα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Και βλέπετε ότι μια νέα γενιά που έχει και έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας πέρα από το άμεσο αυτό εδώ το γλέντι, που συναντιέται και μέσα από το διαδίκτυο, ήδη έχει δημιουργήσει μια άλλη μικρή συνάντηση παράπλευρη, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και δίνει και αυτή μια όθηση στην παράδοση του οργάνου.
Στην Αθήνα έχουν γίνει και κάποιες συναντήσεις. Κάναμε μια συνάντηση στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων της Απόκρισης, ήταν πάρα πολύ ωραία. Γίνανε επίσης κάποιες βραδιές στο Μουσείο, γίνανε κάποιες βραδιές στην άλλη όχθη του Αλέξανδρου Πλαβρίδη και βλέπετε ότι σιγά σιγά έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα γύρω από τη Λαγούνα. Από εκεί που όταν με πήρε ρωτάζω στο τηλέφωνο πριν 7 χρόνια και μου λέει να κάνουμε συνάντηση της Λαγούνας και του λέω είσαι τρελός, 4-5 άτομα και αν τα βρούμε, ξαφνικά αυτή τη στιγμή έχει θεριέψει και έχει γίνει ένα καταπληκτικό γεγονός που είναι πια άξιο παρατήρησης και για τους επιστήμονες. Είμαστε οι πρώτες που είχαμε έρθει να ζήσετε σαν τα βουνά και ό,τι κάνετε είσαστε αξιέπαινοι. 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 Με 10 κεφαλαίων. Νομίζω ότι κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό που έχει αυτή η συνάντηση είναι ότι δεν γίνεται για τους τουρίστες, δεν γίνεται για ένα κοινό που είναι έξω από εμάς, αλλά γίνεται πρώτα απ' όλα για εσάς τους μουσικούς, να συναντιέστε μεταξύ σας και ακριβώς όλα αυτά δεν είναι συναυλίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και φέτος θελήσαμε να αποφύγουμε την έννοια της συναυλίας. Λέει κάποιος πότε θα παίξω. Δεν χρειάζεται να πεις πότε θα παίξεις, θα σου δώσουμε άδεια να παίξεις. Ακριβώς, παίζεις. Εδώ βρισκόμαστε και είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Ότι δεν είμαστε δηλαδή να βγούμε από κάτω οι άλλοι, από πάνω εμείς παίζουμε, μας χειροκροτάνε. Α, τι γραφική που είναι η τσαβούνα, τι ωραία που είναι η τσαβούνα, και μετά πάμε και φύγαμε. Και μες στο βαπόρ παίζω μίση, ταράτσα πάνε. Αυτό γίνεται, δηλαδή πάλι η τσαβούνα βγαίνει στην καθημερινότητα. Και το γεγονός ότι πολλοί από εσάς θυμηθήκατε σκοπούς, πολλοί από εσάς ξαναφτιάξατε τις τσαβούνες σας, πολλοί από εσάς στην πορεία ήρθατε σε επικοινωνία ο ένας με τον άλλον, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος αυτή τη συνάντηση. Εμείς δεν την είχαμε παρατήσει στη Μύκονο. Τη συνεχίζαμε πάντα την τσαμπούνα, κύριε καθηγητά. Πάντοτε η τσαμπούνα ήταν στα πανηγύρια. Πρώτη. Αυτό θα πρότεινα να μας πει δύο λόγια και ο Χάρης από τη δική του εμπειρία και επίσης να μας μιλήσει ο Περικλής. Ο Περικλής, ο οποίος ήταν κάποια χρόνια τώρα στην Κάρπαθο, ήταν κοντά στις τσαμπούνες. Ξεκίνησε ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο με θέμα την τσαμπούνα και ακριβώς έχει δει από κοντά και έχει νιώσει στο πετσί του ο ίδιος αυτή την αίσθηση του περάσματος από την μια γενιά και από το ένα επίπεδο της δράσης της τσαμπούνας στο άλλο. Αυτά και στη συνέχεια μπορούμε με τον Τάσο να συζητήσουμε λίγο για το ποιο θα είναι το μέλλον από εδώ και μπρος αυτών των συναντήσεων. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι σε δύσκολη θέση. Γιατί ήμουν εδώ στις Πανεπιστημιακές από την πρώτη χρονιά, το 2002. Εντάξει, δεν είμαι το τυπικό δείγμα του ξένου, κάτι ήξερα, κάτι είχα ακούσει, παίζω και ίδιος λίρα, είχα μια επαφή, βέβαια φυσικά δεν φανταζόμουν όλο αυτό το πράγμα σε αυτή τη διάσταση, αλλά προσπαθώ να δω αυτό που νιώθω σήμερα με τα μάτια κάποιου ξένου, σαν να μην το ξέρω. Αν λοιπόν από μόνο να έβγαζα στο μυαλό μου κάποιες εικόνες, θα έβλεπα έναν ολόκληρο κόσμο να σχηματίζει ένα μελίσι. Ο ήχος να μην σταματάει ποτέ, ο χορός να μην σταματάει ποτέ, να μην χρειάζονται ιδιαίτερες αφορμές για να στηθεί ένα τρικούβερτο γλέντι από το πουθενά, το καράβι να γίνεται χωροστάση, το ξενοδοχείο να γίνεται επίσης χωροστάση, εδώ πέρα η αναμονή, τι να κάνουμε μέχρι να αρχίσουμε, δεν κάνουμε μια σαμπούνα, να στείνεται ένα γλέντι και προσπαθώ με όλα αυτά τα πράγματα να καταλάβω και όλους τους άλλους που δεν έχουν έρθει ποτέ εδώ. Πολλοί που έχουν πει, ας πούμε, μα καλά, 4 μέρες μόνο τσαμπούνα θα ακούτε. Θα αντέξετε, τι θα κάνετε. Και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που δίνει δύναμη στη τσαμπούνα και που κάνει αυτό το όργανο που είναι και κάνει να παίρνει πνοή στα χέρια τα δικά σας. Αυτό λοιπόν που συζητήσαμε και με τον Τάσο για αυτήν εδώ τη συνάντηση είναι να δώσουμε το λόγο σε εσάς και να με βοηθήσετε και εμένα να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει αυτό το όργανο αυτό που είναι. Τι είναι αυτό που του δίνει την ενέργεια να, με το παραμικρό να τα κάνει όλα γυρματιά. Είναι η αγάπη που έχει ο καθένας για την τσαμπούνα. Ας πάρει κάποιος. Να μιλήσει στο
να μιλήσει, να μιλήσει, να κάνει την δική του σύγκριση, την δική του εισαγωγή του Περικλής. Να πει κάτι εδώ, να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους παρευρισκομένους και τους ανθρώπους όλους που διοργάνωσαν αυτή την οργάνωση να κρατηθεί το παραδοσιακό αυτό όργανο. Τους χαιρετώ και τους ευχαριστώ και εύχομαι να συνεχιστεί και η νεολαία να συνεχίσει το έργο αυτό. Ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Εάν οι αρμόδιοι σε κάποιο νησί που βλέπουν και γνωρίζουν ποια παιδιά και ποιοι θέλουν να συνεχίσουν τη μουσική αυτή, να συντονιστεί μια τριμερής επιτροπή από τους Δήμους. Όχι φυσικά να διορίσουν οι υπαλλήλους, γιατί αυτό είναι δύσκολο. Μια τριμερής επιτροπή από τους αρμοδίους σε κάθε Δήμο να βλέπουν δηλαδή ποιοι έχουν τη θέληση και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το έργο αυτό, να μαζέψουν, να πούμε, τα παιδιά και να πούμε ότι απόψε το Σάββατο θα μιλήσουμε για την Τζαμπούνα ή να έρθουν εκεί που ενδιαφέρουν και τους κάνουν μαθήματα. Έτσι μόνο σε όλα τα νησιά που τα έχουν παραμιλήσει το έργο αυτό, ειδικά στο δικό μου το νησί, στην Πάρο, δεν υπάρχουν νέοι που να συνεχίσουν το έργο αυτό. Αυτό έπρεπε να ενδιαφερθούν οι Δήμοι να το συζητήσουν και να το φτιάχνουν. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ και σας καλημερίζω όλους. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σας. Γεια σου και εσένα. Εγώ είμαι ο Περικλής από την Αθήνα. Κατά την παρουσίαση του κυρίου Λιάβα είμαι ένας από τους κατασταμιέδες. Έρχομαι στις συναντήσεις από την Τρίτη, δηλαδή έκτη φορά φέτος, πέμπτη φορά φέτος. Και παρακολουθώ αυτό που έχει αρχίσει να... Δεν έχει αρχίσει, είναι από καιρό συνηθισμένο. Αυτή την εξέλιξη που γίνεται τα τελευταία χρόνια, η οποία με πολύ λίγα λόγια είναι εξής. Ότι έχουμε ένα όργανο που ήταν παρατημένο, το παίζανε όλο και λιγότερο, το παίζανε σε όλα τα νησιά. Υπάρχουν νησιά που πλέον δεν το παίζει ούτε ένας. Υπάρχουν κάποια νησιά που το παίζουν ένας δυο τελευταίοι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νησιά που ακόμα εμάς. Και όμως ξαφνικά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια. Να, ας πούμε εδώ πέρα στις συναντήσεις που γίνονται. Ενώ κάθε συνάντηση γίνεται ένα χρόνο μετά από την προηγούμενη και όλοι έχουν μεγαλώσει, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ένα χρόνο, εν τούτης ο μέσος όρος ηλικίας όλο και πέφτει, όλο και πέφτει. Εμφανίζονται όλοι οι περισσότεροι νέοι. Παλιοί που τα είχαν μισοπαρατημένα, οι οποίοι ξαφνικά έχουν ζωντανέψει και παίζουν περισσότερο, πιο. Λοιπόν, αυτά τα έχει παρατηρήσει όλοι όσοι έρχεστε πολλές φορές. Είχα κάνει μια σκέψη λοιπόν, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή, πώς αυτή η πορεία παρακμής την κατάληψη και κατηφόρα, ξαφνικά άρχισε να αντιχωρίζει πάλι προς το ξαναζωντάνεμα και την ανανέωση. Πού οφείλονται αυτά. Λοιπόν, θα σας πω τι σκέφτηκα, πού κατά τη γνώμη μου οφείλονται και να το συζητήσουμε. Παλιά, σε μια εποχή που τώρα είναι κάπως δύσκολο να την προσδίσουμε ποια ακριβώς ήταν, παλιά, ας πούμε παλιά, εντάξει, το παλιό του καιρό. Η εποχή μας τα χαλάει. Θα φτάσουμε και στην τελευταία εποχή. Λοιπόν, τον παλιό καιρό, είχε κάθε τόπος την τοπική του παράδοση. Οι οποίες όλες αυτές τις τοπικές παραδόσεις είχαν κάποια βασικά κοινά μεταξύ τους και κάποιες άλλες διαφορές που προσδιορίζαν τι ξεχωρίζει τη Μύκονο από τη Σύρο, τη Κυλάδα από τα Δωδεκάνησα, τα νησιά από τη Στεριά. Δεν ξεχωρίζονται, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι, αλλά με άλλη προφορά. Άμα ακούσει Μυκονιά, το καταλαβαίνει ότι είναι Μυκονιά. Άμα ακούσει Καλύμνιο, το καταλαβαίνει ότι είναι Καλύμνιο. Ένα βασικό κοινό που είχαν όλα αυτά τα μέρη. Είναι ότι οι άνθρωποι δεν ακούγανε μουσική όπως ακούμε συνήθως σήμερα. Κανείς δεν πήγαινε να ακούσει μουσική, δεν πάει σε ένα πανηγύρι
να κάτσεις και να σου παίζουν, όπως πας σε μια συναυλία να ακούς και να σου παίζουν. Η μουσική, αφενός, την έκανε όλος ο κόσμος μαζί, ο ένας παίζει τσαμπούνα, αλλά κάποιος με κολλάζει, χωρίς το τουμπάκι να σταματήσει, μπασάρει στον άλλον, όλοι μαζί τραγουδούν, όλοι μαζί χορεύουν, για να γυρίσουν τον ένα σκοπό στον άλλον. Όλοι μαζί παίρνουν την απόφαση, δεν υπάρχει ένας μαέστρος, ένας που διευθύνει. Δεν ξεχωρίζουν μουσική από ακροατές. Αλλά και εκτός από αυτό, η μουσική δεν είναι σκέτο για να την ακούμε. Η μουσική χρησιμοποιείται ως μέσο για να κάνουμε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, σε ένα γάμο. Τα τραγούδια του γάμου δεν είναι για διασκέδαση, δεν είναι για να στέψουν τα αυτιά. Είναι για να ακολουθηθούν τα διάφορα στάδια. Τώρα ξεπορτίζει η νύχτα από το σπίτι να πάει προς την εκκλησία. Τώρα παίρνουμε το ζευγάρι από την εκκλησία να πάμε στο φτηνό του σπίτι και ακούγονται κάθε φορά το κατάλληλο τραγούδι ή η κατάλληλη ευχή. Έχουμε τα κάλαντα, τα οποία πάλι δεν είναι για διασκέδαση, είναι για να πούμε τις ευχές του νέου έτους. Για να φέρουμε το μήνυμα καταρχήν του νέου έτους των Χριστουγέννων και κατά δεύτερον να πούμε τις ευχές. Πάντα η μουσική χρησιμοποιείται για να κάνει κάτι και όχι σκέτα σαν μουσική για να την ακούμε. Αυτά συνέβαιναν σε κοινωνίες που ήταν κατά το πλήστον ήδη 100% αγροτικές, πνευματικές, παραγωγικές. Οι άνθρωποι οι οποίοι παρήγαν όλα αυτά που χρησιμοποιούσαν, την τροφή τους, τα ρούχα τους, χτίζαν τα σπίτια τους, παρήγαν και τη μουσική τους. Αυτοί οι οποίοι είχαν τη συνήθεια να ακούνε μουσική με την έννοια που το λέμε σήμερα, όπου είσαι καθαρά ακροατής και τίποτα άλλο, ήταν άνθρωποι έξω από τις παραγωγικές διαδικασίες. Οι αστείς της πόλης πράγματι πήγαιναν στις συναυλίες, φτιάξαν τις λυρικές σκηνές, παρακολουθούσαν όπερες, κάνουν μουσικές βραδιές μεταξύ τους. Πιο παλιά οι άφοντες, οι πασάδες είχαν αγγλικούς μουσικούς, τους οποίους ακούγαν να τους παίζουν. Και ο άφοντες ήταν μόνο να ακροατής, καθόταν στα προπόδη και άκουγε. Αυτό είναι μια χρήση της μουσικής εντελώς διαφορετική από αυτή που λέμε στις παραγωγικές κοινωνίες. Η μουσική που χρησιμοποιείται για να κάνεις κάτι, για να ευχηθείς το νέο έτος, για να ενώσεις το αντρόγινο, για τον οποιοδήποτε σκοπό, πρέπει να μην σου αποσπά την προσοχή από αυτό που πας να κάνεις. Γι' αυτό και όργανα σαν την τζαμπούνα που έχουν λίγες νότες και ένα σταθερό ήχο ομοιόμορφο και μια σχετικά περιορισμένο έμπρος ρεπερτορίου, είναι ακριβώς τα κατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Ένα όργανο το οποίο μπορεί να παίξει εκατομμύρια πράγματα και αλλάζει όλη την ώρα από το ένα στο άλλο, θα σας ζαλίσει. Δεν θα μπορείς να συγκεντρωθείς στο που κάνεις. Εδώ πέρα έχουμε κάτι να κάνουμε. Αυτό ακριβώς που είναι μειονέκτημα στην αντίθετη περίπτωση. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει μόνο να ακούσει μουσική. Άμα θέλει να ακούσει και τίποτα άλλο, δεν μπορεί να ακούσει συνέχεια το ίδιο. Χρειάζεται μια ποικιλία στους ρυθμούς, στις κλίμακες, στα ηχοχρώματα. Και γι' αυτό ακριβώς. Αυτές οι μουσικές που ήταν μόνο για ακρόαση καλλιέργησαν μια διαφορετική αισθητική με μεγαλύτερη ποικιλία, με όργανα με περισσότερων δυνατοτήτων, βιολιά, ξέρω εγώ τέτοια όργανα. Λοιπόν, εγώ για να οργανώσω αυτή τη σκέψη έχω ξεχωρίσει αυτές τις δύο μουσικές και λέω ακροαματική μουσική που κάποιος παίζει και κάποιος άλλος ακούει. Και λειτουργική μουσική, που δεν ξεχωρίζουμε ποιος παίζει και ποιος ακούει, και που όλοι μαζί χρησιμοποιείται ως μέσο για κάτι παραπέρα. Στη λειτουργική μουσική δεν επιζητείται η ποικιλία και ο πλούτος, μπορεί να είναι και εις βάρος της λειτουργίας της μουσικής, στην ακροαματική μουσική αντιθέτως επιζητείται. Λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, έχουμε φτάσει σε μία εποχή που ο περισσότερος κόσμος, φυσικά υπάρχουν ακόμα και αγρότες και βοσκοί, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας είναι πολύ περισσότερο καταναλωτικές παρά παραγωγικές. Εφόσον τα περισσότερα πράγματα πλέον τα αγοράζουμε και τα παίρνουμε έτοιμα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι άσχετο από το ότι έχει κρατήσει και η συνήθεια τη μουσική να την ακούμε σαν ακροατές. Στη συναυλία, στο ραδιόφωνο, σαν μαγαζί που θα βγούμε το βράδυ με DJ, με ζωντανή μουσική και πλέον σιγά σιγά και στο αυτοκίνητο, ακόμα και στο ασανσέρ που λέω στο σούπερ μάρκετ, στην αναμονή του τηλεφώνου, παντού ακούμε μουσική.
Έχοντας λοιπόν σε συνθήκες διαφορετικές, οι οποίες δεν ευνοούν τη λειτουργική μουσική, ευνοούν την ακροαματική μουσική και επομένως δεν ευνοούν τα όργανα αυτά, όπως η τσαμπούνα, όπως το σουράβλι, όπως το παλιό λιράκι, όπως τα κρουστά αυτά, τα τουβιά και τα ταούλια, τα περιορισμένα και τα, ας τα πούμε, εντός εισαγωγικών μονότονα. Είπαμε το μονότονο δεν καταναλύει κακό, για το συγκεκριμένο σκοπό όμως είναι. Το συγκεκριμένο σκοπό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει μια τσαμπούνα. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο λόγος που έβαινε προς εγκατάλειψη η τσαμπούνα. Όχι γενικά επειδή άλλαξαν τα πράγματα, γενικά επειδή άλλαξαν τα γούστα και οι νέοι πάνε στα κλαμπ. Γιατί πάνε στα κλαμπ, γιατί πριν 100 χρόνια δεν πήγαιναν στα κλαμπ. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος. Η μετακίνηση από την παραγωγική διαδικασία στην καταναλωτική διαδικασία. Και γυρίζει ο αιώνας και περνάμε το 2000 και από το 2000, από το 99 ξέρω εγώ, μέχρι σήμερα, ξαφνικά βλέπουμε ότι η τσαμπούνα έχει ανοίξει πολύ. Προσέξτε, έχουν γίνει 7 παντικλαδικές. Έχουν γίνει 4, αν δεν κάνω λάθος, παιδικές παντικλαδικές, που δεν είναι μόνο για τσαμπούνα, αλλά στο οποίο συμμετέχει και η τσαμπούνα. Έχουν γίνει 3 συναντήσεις τσαμπούνας στην Κρήτη, στη Γέμπιερη. 2 στην Κάρπαθο. Άλλη μία στην Κρήτη σε άλλο μέρος, στο Τιμπάκι. Άλλη μία στην Άνδρο πριν από κανένα μήνα. Έχουν βγει 3 δίσκοι καθαρά μυκονιάτικες τσαμπούνες. Ένας δίσκος καθαρά χιόντικες τσαμπούνες. Ένας δίσκος του Wolf Dietrich τσαμπούνες γενικώς και γκάιντες από την Ελλάδα. 2-3 δίσκοι, ένας δίσκος θυμάμαι πως είναι, του Θεολόγου Γρίλη. Συναυλίες με τσαμπούνα. Μία βραδιά στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων, μόνο με τσαμπούνες. 3-4 συναυλίες στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων πάλι, καθαρά με μυκονιάτες, το 2000 νομίζω το 1, κάπου εκεί. Πότε το είχατε κάνει. Παρουσίαση του δίσκου. Λίγα χρόνια αργότερα, κάναμε εμείς μία βραδιά στο μουσείο με 7 τσαμπούνες, θυμάμαι, τις αναμετρήσεις. 3-4 συναυλίες στην άλλη όχθη. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και πυκνώνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τη φετινή χρονιά, το φετινό καλοκαίρι, είχαμε συνάντηση στην Κάρπαθο, συνάντηση στο Τιμπάκι, συνάντηση στη Γέλγερη, συνάντηση στην Άνδρο Μικρή και συνάντηση στην Άνδρο τώρα και μικρή παντικλαδική. 6. Το φετινό καλοκαίρι είχαμε 6 εκδηλώσεις τσαμπούνα. Όλο και περισσότερο. Στη Σύρο είχε. Στη Σύρο το είπαμε, τη συνάντηση. Στην Ιπαιδική. Μάγικλαδική. 12 και 13 Ιουλίου. Παιδιά, το είπαμε, το είπε. Παιδική, ναι. Ναι. Λοιπόν, 6. Κι αν ξέχασα καμία, 7. Έχει όνομα, όνομα, έχει παντικλαδική. Ναι, αλλά για να τη ξεχωρίσουμε από τη δική μας. Παιδική, παντικλαδική, δεν τη λέμε. Ναι, ναι, λοιπόν, ας προχωρήσω. Είναι τα τσικό της μεγάλης παντικλαδικής. Εφόσον εξακολουθούμε, να ψωνίζουμε. Εγώ προσωπικά δεν άρχισα ούτε να σκάβω το χωράφι, ούτε έκατσα στον εργαλείο να φτιάξω τα ρούχα μου. Ούτε κανείς από εσάς, εκτός από αυτούς που το κάνανε ανέκαθεν. Τι ξαφνικά άλλαξε και ο κόσμος το ακούει αυτό το πράγμα. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι που δεν την ξέρουν. Εγώ προσωπικά, παιδιά, πριν από 7-8 χρόνια, την είχα μάθει την τσαμπούνα, την πρωτογνώρισα στην Κάρπαθο. Πήρα μια τσαμπούνα, άρχισα σιγά-σιγά να μαθαίνω και δεν είχα συναντήσει άνθρωπο στην Αθήνα που να το είχε ξαναδεί από κοντά αυτό το όργανο. Δεν είχα ξαναδεί να παίζουν εκτός από τους καρπάφιους εκείνους. Τώρα, όλο και περισσότερος κόσμος, αν μη τι άλλο ξέρει τι είναι, την έχουν ακουστά. Δηλαδή, αυτό που λέω, γίνονται πολλές συναντήσεις και γίνονται πολλοί δίσκοι, δεν είναι ότι τα καταναλώνουμε μεταξύ μας. Είναι πιο γνωστό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να είσαι ορεινός καρπάφιος ή μυκονιάτης βοσκός ή εθνομουσικολόγος για να ξέρεις την τσαμπούνα. Ενώ πριν 10 χρόνια χρειαζόταν. Μπορώ να πω μια κουβέντα. Παρακαλώ. Εμείς οι γέροι τη τσαμπούνα τη μάθαμε από την αγροτιά, απάνω στην ταράτσα του κελιού. Έτσι. Τα παιδιά προσπαθούμε να μάθουμε και προσπαθείτε εσείς πάρα πολύ τώρα να μάθουν τα παιδιά. Τα βιολιά μας πήραν τις σαμπούνες, δεν μας παίρνουν στο γάμο. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κουκάς, θα επαναλάβω για να ακουστεί. Η γενιά, α, δώσε το μικρόφωνο το κύριε. Έλα, κύριε Κουκά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτό που... Θα πάω βιολιά. Μας πήρανε... Ναι, αλλά δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει.
Τίποτα τα δύο. Για μιλά. Αυτή η πολυτέλεια τα βιολιά, από τη σαμπούνα έγινε το βιολιά. Αλλά τώρα στο γάμο δεν την παίρνουν τη σαμπούνα. Από την τσαμπούνα βγήκε το βιολί και τα βιολιά είναι που έχουν πάρει τη μουσική από την τσαμπούνα. Τι δουλειά, ας πούμε, δηλαδή και τα παιδιά με την πολυτέλεια γιατί πάνε στο κλάδι, γιατί ξέρω εγώ τι. Έτσι η πολυτέλεια έχει φάει τη σαμπούνα. Τώρα όμως με την προσπάθεια που κάνετε πρέπει να πάμε κάπως πιο καλά, αρκετά. Καλά, πολύ καλά. Βγαίνουν σίγουρα πολύ καλά. Άλλη εξέλιξη που ακούει αυτό. Άλλη εξέλιξη που ξέχασα να αναφέρω είναι τα μαθήματα. Σε πόσα νησιά έχουν αρχίσει να γίνονται μαθήματα. Στη Σύρο, καμιά δεκαετία πόσοι μαθητές σαμπούνας. Στην Άξο, τώρα μαθαίνουμε και στη Σάμο. Στη Γκάρπαθο, έχει στη Μύκονο, δεν θυμάμαι. Σε όλα τα περισσότερα νησιά. Η Μύκονο έχει τις πιο πολλούς. Στη Τζιά, λοιπόν. Γιατί γίνονται αυτά τα μαθήματα, γιατί δεν σπάει ο κόσμος, γιατί έχει τρία ενδιαφέροντα. Δεν νομίζω ότι 10 χρόνια, ή πόσο μάλλον πριν 5 πριν 20, είχε παιδιά που το ζούσαν. Δεν γίνονται μαθήματα. Πριν 50 χρόνια σίγουρα δεν γίνονται μαθήματα, γιατί δεν χρειάζονταν. Γιατί αυτοί που θέλουν να μάθουν, το ακούγανε γύρω-γύρω τους. Τώρα όμως ξανίζει, έχασε. Μπράβο. Ήταν ένα στίχο που το ακούσαν για πρώτη φορά. Τι είχαν ξανακούσει. Αυτό τους άρεσε. Πολλά παιδιά μαθαίνουν. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια θα τοποθετώ περίπου στο γύρισμα του αγώνα για να έχουμε μια σπουδαιή ημερομηνία. Ενώ έχουν εκλείψει ή έχουν αρρώσει οι συνθήκες που παζόταν παλιά τη Σαμπούνα, έχουν δημιουργηθεί νέες συνθήκες. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το ποτάμι πίσω, δεν μπορούμε να φέρουμε το 18ο αιώνα πίσω στην ζωή μας. Και με αυτή τη λογική, το να επιμένουμε να παίζουμε τη Σαμπούνα θα ήταν μια ανακατάσταση. Και όμως έχουν δημιουργηθεί άλλες συνθήκες, καινούργιες που δεν τις είχαμε φανταστεί, στις οποίες μπορεί να σταθεί η Σαμπούνα και σαν όργανο χρωματικής μουσικής και σαν όργανο που δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη πλέον παράδοση. Τη Μικόνου ή τη Καπάθου ή τη Καλίνου ή τη Λέρου. Αλλά απλώς μια μουσική μας αρέσει και μια μουσική που ψάχνουμε να τη βρούμε. Κοιτάξτε, από την πρώτη χρονιά που ήρθε Καλίνιος, ο Μανώλης ο Πούλης, στην συνάντησή μας, τώρα έχει την τρίτη χρονιά Μανώλη, τέταρτη. Τέταρτη. Λοιπόν, πριν 4 χρόνια πρώτο ήρθε ο Μανώλης. Τη Καλίνου τη Σαμπούνα είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Είναι η μόνη που έχει 3-5 τρύπες. Ήδη τον επόμενο χρόνο, σε πόσα νησιά άρχισαν να εμφανίζονται παίχτες με τσαμπούνες 3 και 5. Δεν την είχαν ξαναδεί, ξέρουν την τσαμπούνα τη δικιά τους, τους άρεσε, φτιάξαν και αυτή μια τέτοια. Πόσοι από το ένα νησί έχουν σμίξει με κάποιον από το άλλο νησί, να σου δείξουν ένα κομμάτι δικό μας, να σου πέσουν τσαμπούνα να μου παίξει τουμπάκι, ξέρω εγώ οι Σαμιώτες και Καλλίνοι που δεν το έχουν τουμπάκι στα μέρη τους, το είδαν και τους άρεσε. Έχουν αρχίσει να γίνονται όλα αυτά τα σμιξήματα. Μπορεί γινώντας στο νησί μας, στην πατρίδα μας, στο νησί σας, γιατί εγώ δεν είμαι από το νησί, ο καθένας να εξακολουθεί να εγκρίνει την δικιά του τοπική παράδοση, ο Καλλίνιος στα Καλλίνικα, ο Μικονιάτης στα Μικονιάτικα, ο Συριανός στα Συριανά, αλλά ταυτόχρονα ο καθένας έχει ακούσει και χίλια καινούργια πράγματα που δεν τα ήξερε. Πόσο μάλλον τα παιδιά που έρχονται χωρίς πολύ προηγούμενες γνώσεις, ας πούμε, έρχονται ανοιχτοί να δούνε και βλέπουν όλα αυτά μαζεμένα του ενός και του άλλου νησιού και του καθενός τους πειραματισμούς. Επίσης, εμείς οι Αθηναίοι που δεν έχουμε μεγαλώσει, ή τόσο πάντων οι μη νησιώτες γενικότερα, που δεν έχουμε μεγαλώσει με κάποια συγκεκριμένη παράδοση, ερχόμαστε επίσης καινούργιοι ανοιχτοί άγραφο χαρτί και τα βλέπουμε όλα αυτά ταυτόχρονα μαζεμένα, γίνεται όλο αυτό το ανακάτεμα και προκύπτει κάτι καινούργιο το οποίο πλέον μπορεί να λειτουργήσει και έξω από το χειροσφάγι, τα παραδοσιακά κάλαντα, τον παραδοσιακό γάμο στην Αθήνα, έχουμε κάνει πολλές φορές γλέντια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με συναυλία. Κανείς ούτε ένας άνθρωπος δεν έχει να ακούσει μουσική. Όλοι ήταν να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Σε ταβέρνες, στο λόφο του Στέφη, στο λόφο του Φιλοπάπου, στον δρόμο, τα κάλαντα. Εγώ τη χρόνια που πηγαίνω παρέα με τα κάλαντα, τα κάλαντα εξελίσσονται πάντα σε πανηγύρι. Έχουν αρχίσει να γίνονται τα ίδια πράγματα που γίνονται παλιά και που λέγαμε πάνω αυτά χάθηκαν, πάνω αυτά χάθηκαν. Στις φωτιές του Αγιανού, βεβαίως. Στις φωτιές του Αγιανού έπαιζε όλη η νύχτα η τσαμπούνα ή η γκάιντα ή και τα δύο μαζί. Γύρω από μια φωτιά με τα τούμπανα να βαράνε, η φωτιά αναμένει σε ένα σταυλοδρόμι ασφάλτινο και γύρω-γύρω πολυκατοικίες. Συγγνώμη, μου επιτρέπετε. Ναι. Τα νησιά ενωθήκαμε όλοι
ενωθήκαμε όλοι, εγίναμε μία αλυσίδα, αγαπηθήκαμε, εγίναμε όλοι φίλοι, είναι άξιοι συγχαρητηρίων τον κύριο Τάσο και τον κύριο Λίβα, τον καθηγητή και όλους σας αυτοί που εργάζεστε εδώ για να κάνετε αυτή την όμορφη, όμορφη παρέα, αδέρφια, αδερφωθήκαν, αγαπηθήκαν όλα τα νησά, μία αλυσίδα ενωθήκαμε και περιμένουμε κάθε χρόνο να έρθει ο χρόνος να έρθουμε με χαρά πάλι για να αντεμωθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, ο Περικλής είναι, όσοι δεν τον έχετε ακούσει να αναπτύσσει το λόγο του, είδατε ότι είναι ένας πληθωρικό και χυπαρόδες άτομο που να το δείτε στο ίντερνετ τι κάνει, τι γράφει, τις αναλύσεις του και όλα αυτά. Μπράβο. Και στον Περικλή, όλο το κίνημα οφείλει πάρα πολλά. Γιατί έχει βγάλει μαθητές, έχει αναδείξει κόσμο, Μπράβο, Περικλή! Και έχω τη συνέχεια, γιατί τώρα είμαστε στο ξεκίνημα του πράγματος. Εγώ ήθελα να πω δύο σημεία. Και να ξεκινήσω από αυτό που είπε η κυρία Μαριέτα. Από όλη αυτή την κατάσταση, ξεπίδησε όλο αυτό το νέο κίνημα. Όλη αυτή η επανανακάλυψη, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, που εμείς άσχετοι, ας πούμε, ανακαλύψαμε ένα όργανο και είδαμε ότι κάτι έχει μέσα δικό μας. Αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν με τίποτα όμως, αν δεν υπήρχε όλη η φάση των Πανκυκλαδικών. Σωστό. Και ειλικρινά οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε όσους και το συνέλαβαν και κυρίως το υποστήριξαν. Σωστό. Και αυτό που έχω εγώ να πω σαν μουσικολόγος, που εντάξει, το παρακολουθώ το όλο αυτό το πράγμα από το 2002. Και έχω ανάλογα, και εσύ της άλλης έχω γνώση της αντίστοιχης εμπειρίας στο εξωτερικό. Ας πούμε πώς έγινε η αναβίωση της αντίστοιχης τσαπούρας στην Εσθονία το 1980. Ξέροντας λοιπόν από τη διεθνή συγκύρια τι έχει γίνει, βλέπω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας τώρα άρχισαν να φαίνονται. Τώρα. Γιατί στην αρχή, εντάξει, ωραίο το γλέντι, πάρα πολύ καλό, αλλά κάποια στιγμή τα φώτα κλείνουν. Η αυλαία πέφτει, ο καθένας γυρίζει στην καθημερινότητά του και στον κόσμο του, αλλά γυρίζει με τη λαχτάρα ότι απ, του χρόνου θα ξαναβρεθώ και θα ξαναγλεντήσω. Και μου ήρθε στο μυαλό, προσπαθώντας να έρθω εδώ πέρα στη συνάντηση, μου ήρθε στο μυαλό μία έκθεση που είχε γίνει πέρσι, νομίζω η πρόπερση, από αρχιτέκτονες, πολιοδόμους, ίσως ο Αλέξανδρος μας πει περισσότερα. Έχουμε έναν αρχιτέκτονα στην παρέα μας, ίσως θέλει να με παρέμβει μετά. Όπου ουσιαστικά το Αιγαίο είναι μια μεγάλη πόλη διασκορπισμένη σε πάρα πολλά νησιά. Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη πόλη διασκορπισμένη. Και εγώ θα το πήγαινε ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι μια πόλη, είναι μια οικογένεια. Και εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μέλος μιας οικογένειας η οποία συναντιέται μια φορά το χρόνο και είναι σαν τους συγγενείς που έρχονται από την Αμερική και κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσεις το χρόνο και να έχεις όλο τον άλλο χρόνο κάτι μέσα σου για να ζήσεις, για να τους θυμάσαι. Για να κρατάς μέσα σου τις κοινές στιγμές του γλεντιού. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με ένα όργανο το οποίο είναι ό,τι πιο πρωτόγονο, ό,τι πιο αρχαίγονο, γι' αυτό και ό,τι πιο αληθινό. Και εδώ συνοψίζω. Μόνο φυσικό. Και εδώ συνοψίζω αυτά που είπε ο Περικλής. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Με τον κύριο Κουνάνη, εγώ και ο κύριος Κουνάνης, ναι, είχαμε 3 χρόνια στην Αθήνα καζίνο. Τις απόκριες παίζαμε. Το 56. Το 56 μας λεβόταν κόσμος και χορεύαμε. Να μαρτώνεται η ταβέρνα. Δεν συνέχισε όμως μετά να το δω να συνεχίσει. Τώρα βέβαια ίσως συνεχίσει γιατί έβηκατε εσείς τη μέση ας πούμε και θα βολέψει η κατάσταση. Εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι με τον κύριο. Νομίζω ότι έχει πια ο καιρός. Έτσι ο Παναγιώτης καλά είπα εγώ τώρα. Νομίζω ότι έχει πια ο καιρός να ξεφύγουμε από μια συνήθεια που μας έχει μείνει από πιο παλιές εποχές. Δεν υπάρχει λόγος κανείς πια να ξαναμιλήσει για την τσαπούνα σαν ένα όργανο που εγκαταλείπεται, ένα όργανο που δεν το θέλει κτλ. Κοιτάξτε, δεν ελπίζει κανείς ότι ξαφνικά όλος ο κόσμος θα ακούει τσαπούνα. Αλλά το όργανο δεν πεθαίνει. Αυτό είναι βέβαιο. Το όργανο δεν είναι σε πορεία παρακμής. Το όργανο είναι στα πάνω του. Όλοι οι άλλοι, όλοι οι παρέα, έκαναν αυτή την ομορφιά, αυτή την αγάπη που δώσανε. Μεγάλη αγάπη δώσανε. Συγκινούμε τα κάθε χρόνο που ανταμώνουμε. Τα αδέρφια μας, πάμε να δούμε τα αδέρφια μας. Είναι φοβερό. Θα
να δώσω πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Μαριέτα. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι συναντιόμαστε. Επειδή όλες αυτές τις εξελίξεις με τις διάφορες συναντήσεις κτλ. Προσωπικά τις έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες. Έχω πάει και σε άλλες, δηλαδή στη Γέργερη, στην Κάπαθο κτλ. Η Γέργερη, για παράδειγμα, ξεκίνησε με έναν άλλο κύκλο τσαμπουνιέριδων. Η οποία όμως, καθώς αυτός ο κύκλος άρχισε να διευρύνεται, σιγά σιγά έσμιξε με το δικό μας. Ο Μανώλης Πρωινμάκης είναι εδώ πέρα, ήταν και στη Γέργερη. Ο Νίκος Τσαντάνης είναι εδώ πέρα, ήταν και στη Γέργερη. Ο Εμιλιανός Ολαγκώνης είναι εδώ πέρα. Είναι ενδιαφέρουσα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Κουκάς. Ο Δημήτρης. Είχαμε καζίνο. Έτσι. Ο κόσμος γέμιζε. Υπήρχαν και είπε και κάτι άλλο. Τη δουλειά μας τη φάγανε τα βιολιά. Εκεί λοιπόν μπαίνει το οικονομικό θέμα. Δεν πρόκειται τώρα να υποθεί καθόλου. Δεν φταίει το βιολί, φταίει αυτός που παίρνει το βιολί, δεν παίρνει την τσαμπούλα. Έχω λοιπόν, παρόλο που την βρήκα ενδιαφέρουσα και πολύ σωστή τη θεωρία του Περικλή, εγώ έχω άλλη μια θεωρία. Πρώτο το οικονομικό, και έχω και τις αποδείξεις δηλαδή, και δεύτερον βέβαια ότι ήταν λογικό, αφού και βγήκε το κλαρίνο, βγήκε το βιολί, που είχε πιο... Έχουμε και το μπουζούκι, έχουμε και το λαού. Βέβαια, ναι. Είχε πιο, δηλαδή η τσαμπούνα έχει 5 νότες, 6 ας πούμε, και πάμε εκεί σε οκτάβες, 2, 3 και παραπάνω. Και θα σας πω και προσωπική, από το χωριό, στις Τρίποδες της Νάξου ας πούμε. Εκεί παλιά, ένα θα σας πω μόνο, λέγαμε τα κάλαντα. Ήταν χρόνια το έθιμο. Μαζευότανε σε σημερινά λεφτά, μαζευότανε, θα σας πω, περίπου 6 μισθοί. Δεν θα το πιστεύετε. Τα μισά από αυτά, υποχρεωτικά, τα δίναμε στο τζαμπουνιέρι. Δηλαδή, έπαιρνε, ας πούμε, να πούμε 4 μισθούς για ένα βράδυ. Βέβαια, ήταν από τις 8 έως τις 8 το πρωί. Γυρίζαμε όλα τα σπίτια και τα υπόλοιπα λεφτά γινόταν ένα γλέντι μέσα στο χωριό. Κοινό και όλο το χωριό. Ναι. Και θέλω τώρα, εδώ μεταξύ, υπήρχε λοιπόν ένα κίνητρο και στο νέο παιδί, σαν να βοσκώ, να πει ναι, θα μάθω και εγώ εκεί, θα κάνω το τάδε, θα παίρνω έστω αυτό το πράγμα, θα παίρνω και τις αποκριές τόσα. Συμφωνείς, Παναγιώτη? Ναι. Εγώ τώρα που το βλέπω μετά, έμαθα τσαμπούνα. Εκεί. Στην αρχή βοήθαγα το τζαμπουνιέρι, ήταν γέρος, ας πούμε, μπορούσε, εγώ μπορούσα να δουλεύω την τσαμπούνα όλη τη νύχτα. Εγώ όμως έκανα το. Εγώ ποτέ δεν έχω πάρει λεφτά. Και λέω λοιπόν τώρα, λέω, εντάξει, εγώ δεν θα σας παίρνω λεφτά, θα τα βάζουμε να γίνεται το γλέντι. Από εκεί και πέρα τώρα, αφού και πέρασαν τώρα 30 χρόνια. Βλέπω ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Γιατί ίσως παρακινόταν και κάποιο άλλο παιδί ή κάποιοι άλλοι. Ενώ τώρα σου λέει: έχουμε το Γιώργο, ας πούμε, μας παίζει τσάπα συνέχεια. Και οι άλλοι άνθρωποι και γιατί. Δηλαδή δεν ήταν σωστό τώρα. Το βλέπω μετά από χρόνια. Εγώ ναι. Μπράβο, και έπρεπε να το πούμε αυτό. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, ναι. Εγώ ξέρω που το και επειδή το βάλες, Παναγιώτη, λέω. Να περιμένει λίγο να μιλήσω. Δεν θα σου εντάξει. Εγώ ξέρω πού το πήγα. Όχι, είναι μέσα εκεί και θέλω να το δω. Αυτός που πάει στο γάμο, δεν παίρνει εμένα να πάω να του παίξω και το Μιχάλη μαζί ή τον Παναγιώτη. Παίρνει, βρε, πώς δεν παίρνει. Άκουσε με, λίγα πράγματα όμως. Θέλει την πολυτέλεια, τη βρεις σαν πολυτέλεια το βιολί. Ή το μπουζουκάκι, κατάλαβες τι είναι. Γι' αυτό όμως τώρα με την προσπάθεια τη δικιά σας θα το κλαστίνουμε το πράγμα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα είμαι εδώ. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Άμα παίζεις... Μαζέψτε και μικρή. Άμα παίζεις να τα χιλιάς. Να σου υπογράψω εγώ χρόνια. Μαζέψτε και μικρή, είσαι τρεφτήμα. Νομίζω ότι όλη η διαφορά, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, όλη η διαφορά που έχει το πνευστό όργανο είναι ότι από μόνο του η τσαμπούνα, από μόνη της, από μόνο του το σουράβλι, από μόνη της η φλογέρα, έχουν ένα χαρακτηριστικό που δεν σε περνάει σε καταναλωτική αντίληψη. Σε βάζει στην παρέα, σε βάζει στο να μην σκέφτεσαι τα λεφτά, σε βάζει στο να σκέφτεσαι τη συντροφιά, να σκέφτεσαι το πώς θα την βρεις,
με 20 άτομα, 30 και πώς αυτό το πράγμα θα το ξαναζήσεις και θα το ξαναζήσεις πηγαίνοντας στο πανηγύρι το μικρό το τάδε, στο πανηγύρι το μικρό το άλλο. Μόνο η τσαμπούλα θα σε κάνει να το κάνεις αυτό. Γιατί όταν θα δει το βιολί θα θέλει και τα μικροφωνικά του. Τα μικροφωνικά του θα θέλουν και τα καταναλωτικά του πίσω από τα μικροφωνικά. Και όλα και ξεκινάει ένας κύκλος βιομηχανοποίησης της διασκέδασης. Η τσαμπούλα λοιπόν ποτέ δεν θα περάσει σε βιομηχανοποίηση της διασκέδασης. Αυτό είναι το πράγμα. Γιατί νομίζετε ότι έχει αρχίσει πάλι το όργανο? Γιατί νομίζετε ότι έχει βγει πάλι στην επιφάνεια? Γιατί υπάρχουν γενιές επιγενέων που έχουν φάει στη μάπα όλο αυτό το καταναλωτικό. Οπότε μέσα σε αυτό το όργανο βλέπουν κάτι το οποίο είναι στο DNA τους μεν, αλλά δεν το έχουν βρει ποτέ στην πράξη δε. Γι' αυτό όσοι το βλέπουν πέφτουν με τα μούτρα. Η φυσαρμόνικα δεν είναι και αυτή η πνευστό όργανο? Αυτή είναι. Πώς και αυτή? Τώρα θα παίξει φυσαρμόνικα, στο κλείσιμο της συζήτησης αυτής, θα παίξουν φυσαρμόνικα δύο από δικαία. Ο Νίκος ο Μερακλής. Μερακλής είναι το παρατσίπι, τον Νίκος ο Κίκνας, που έρχεται τρίτη χρονιά και που δεν έχει παίξει ποτέ. Ωραία. Και θα παίξει και ο Κοστούλης, ο Κωστής ο Βρέκας, ο οποίος και αυτός τώρα τον ανακαλύψαμε ότι παίζει φυσαρμόνικα. Εγώ δεν το ήξερα. Ένας-ένας ανακαλύπτονται. Και το πιο ωραίο, ξέρετε ποιο είναι. Ότι βγαίνουν και καινούργοι, που ο Στέλιος ο Πολίτης, παραδείγματος χάρη, ο Στέλιος ο Πολίτης έρχεται χρόνια. Και ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ ότι είναι μουσικός. Έρχεται για την παρέα και παίζει τουμπάκι. Θέλω να πω κάτι. Παίζει τουμπάκι και τώρα το μαθαίνω εγώ. Τώρα μου το πει. Θέλω να πω κάτι. Τώρα. Θέλω επίσης να πω ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν μας έχουν εκπλήξει με το πώς ξεκίνησαν να παίζουν. Δηλαδή, ο Παναγιώτης ο Χατζηγεωργίου που από τη Σύρο, ας πούμε, που είναι ένας υπάλληλος στο Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων, ξαφνικά άρχισε να παίζει τσαμπούνα. Το παιδί του παίζει τσαμπούνα και βιολί. Παίζει τουμπάκι και βιολί. Δηλαδή ξαφνικά άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τη γη, με παράδοση από τον πατέρα τους, από τον παππού τους πάνω σε τέτοια όργανα, λόγω του ότι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα ακούσματα, ίσως και κάποιες μακρινές μνήμες από πάπο προς πάπο, ξαφνικά μας εκπλήσουν. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει με το Γιάννη από τα Γρεβενά. Ο Γιάννης από τα Γρεβενά πήγε στη Σαντορίνη και είχε ξεσηκώσει τη Σαντορίνη, ψάχνει να βρει, έχει ανακαλύψει όλους τους σκοπούς της τσαμπούνας. Παίζει ο ίδιος τσαμπούνα Σαντορίνη και δεν παίζει κανένας άλλος Σαντορίνη τσαμπούνα. Δεν υπάρχει κανένας Σαντορίνη να παίζει τσαμπούνα και παίζει ο Γιάννης από τα Γρεβενά. Αυτός είναι εδώ. Ο Θοδωρής ο Κιούκας που είναι στη Μύκονο, είναι υπάλληλος, είναι εργάτης στο Δήμο Μυκονίων. Και μαρτυρήσαμε για να του πάρουμε μια άδεια να φύγει από το Δήμο, ας πούμε, την Παρασκευή για να παίξει. Και άμα τον ακούσετε να παίζει, δεν έχει παίξει. Άμα τον ακούσετε να παίζει, που είναι. Πόσο χρόνο είσαι, Θοδωρή? Είναι 31 έτους, είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, νέος, ο οποίος άμα αρχίσει και παίζει, μπορεί να μην σταματήσει μέχρι το πρωί. Βιολί! Αφού τον περνάω. Σαν βιολί. Thank you.